Φτιάχνω το μαλλί μου λίγο γιατί ο Γιώργος Χρανιώτης μετάραξε. Εδώ όμω είναι ο Νίκος Βασιλάκος, ο οποίος προηγουμένως είπε ότι είσαι nerd. Τι ήθελα και το είπα. Τα καλύτερα λόγια ο Γιώργος Χρανιώτης για τους nerds. Είχε Η αλήθεια είχε. είναι ότι οι νερτς είναι μια κατηγορία που τώρα είναι πάρα πολύ της μόδας. Ναι. Αλλιώς ξεκινήσατε... Και αλλιώς καταλήγουμε. Νέρτς πρώτα απ' όλα είναι όλοι οι νέοι δισεκατομμυρούχοι. Σωστά. Όλο το Silicon Valley, ε, Elon Musk, Zuckerberg, είναι, ο κόσμος ανήκει στους nerds. Ναι. Οι νέοι rock stars. Εντάξει, θα πω ότι είμαστε κοντά όλοι όσοι ασχολούμαστε με τεχνολογία. Πρόσεξε. Γιατί Έχει δεν μια είσαι παθολογία. πλούσιος. Έχει μια παθολογία. Είμαι σε συστήματα. Ω, αυτό είναι πάρα πολύ Πάρα πολύ. Και θεωρώ, νομίζω ότι δικαιώνομαι, ειδικά με το bitcoin που ανεβαίνει συνέχεια, έχει κάνει ένα 41% αύξηση. Είμαι μεγάλη φαν του bitcoin. Νομίζω ότι δικαιωνόμαστε όλοι γιατί τα χρήματα τελικά είναι ένα μέσο. Ναι. Όσο το ξοδεύεις, τόσο περισσότερο σου γυρίζει πίσω. Επίσης, όσο το φορολογείς και όσο το ελέγχεις... Ε, κάνει πιο δυνατό το bitcoin. Ναι, είναι σαν την αγάπη και τον έρωτα. Ναι. Αν τον φυλακίσει τον άλλον, τι θα κάνει. Που με μετατρελαίνει τώρα Νομίζω, Έχω αδικό. Όχι καθόλου, αλλά εγώ σε έχω φέρει εδώ για θέματα τεχνολογία και μου το πα το θέμα ερωτικά. Μα η τεχνολογία έχει τέχνη μέσα, οπότε μπορούμε να το πάμε και εκεί. Πού έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η τεχνολογία τώρα, Δηλαδή, για πε μα κάτι έτσι, λίγο να μα ταράξει. Ε, έχουμε φτάσει στο ναι. να φτιάχνετε ναι. εν αγνία σου ναι. dating profile ναι. με το κινητό σου απλώς με τις επιλογές σου δηλαδή ναι. ενώ εσύ κυκλοφορείς mm -hmm. οι, τα πιθανά ζευγάρια με κάποιο τρόπο ειδοποιούνται. Πώ. Ε, ε, με τώρα, το να σε βλέπουν στο Facebook ξαφνικά δεν... προτινόμενοι. Με το να βγαίνει στο Tinder και να εμφανίζεσαι γιατί είσαι κοντά. Δηλαδή, έχω λογαριασμό στο έχουν Tinder. Έχουν τρομάξει τα εγώ. κορίτσια στο control; Έχουν τρομάξει και τα ελεύθερα κορίτσια στο control; Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πάρα πολύ. Αλλά. Ε, δηλαδή, εγώ δεν έχω βάλει το προφίλ μου πουθενά. Δεν χρειάζεται. Έχεις, ναι. ένα κινητό, okay, έχω έχεις ένα επαφές κινητό, έχεις επαφέ στο κινητό ναι, ναι. και έχεις κάπου social media, κάποια social media. Έχω, έχω εσένα, α πούμε Νίκο. Ναι, okay, έχεις εμένα. Και... Ε, Όταν τα κινητά μα είναι κοντά, ανταλλάσσουμε πληροφορίες και μόνο με την εγκύτητα. Με την εγκύτητα. Λέει το ένα στο άλλο ότι ο, ο Νίκος είναι κοντά με την Αθηναίδα. Ποιοι είναι οι φίλοι του Νίκου, οι ναι. πέντε. Ποιοι είναι οι φίλοι τη Ακεθεναίδα, οι πέντε. Και... Ο Νίκο είναι active. Πώ ξέρει αν είναι active ο Νίκο, από τι παρέε που κάνει και από το πόσο τα κινητά, τα κινητά όχι άνθρωποι, μένουν το ένα κοντά στο άλλο. Αυτά όλα καταγράφονται Αυτή είναι η προτινόμενη φίλη, ρωτάει το κοντρόλ που μαθαίνει. Ναι, διάζει. είναι η προτινόμενη φίλη. Πώ γίνεται και μιλάω με κάποιον ή μιλάω για κάποιον και με πιάνει ηχητικά το ναι. μικρόφωνο του κλειστού ναι. κινητού ναι. και μου τον εμφανίζει προτινόμενο. Έχω δώσει συγκατάθεση και συνένεση γι' αυτό yeah. στο Facebook. Την ώρα δηλαδή που εμεί βαριόμαστε και μα ζητάνε μια συνένεση, και λέμε yes, yes, ναι. yes, και πατάμε yes, I yeah, yeah, agree yeah, yeah. συνέχεια Τέλος. για θα να Θα έχει πάρει όλα. Με συνένεση κιόλα τα πήρε όλα πυραιολα, έτσι. Εγώ με αυτή την ιστορία που λένε μα σου παίρνει τα προσωπικά δεδομένα, α τα πάρει. Θα τα παίρνει, θα ταξιδεύει, χαμόγελο. Ναι, πόσο αυτό. κάνουν τα προσωπικά σου δεδομένα. Δεν έχω ιδέα. Εγώ σου λέω ότι κάνουν κάποιε χιλιάδε ευρώ. Τα δικά σου μπορεί να κάνουν και πάνω από 100.000 ευρώ. Εσύ τα εκχωρείς λοιπόν, τα δίνει σε ένα social media και το social media τα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή ξέρει αν ψάχνει, ποιον ψάχνει, πού τον ψάχνει, mm -hmm. ξέρει την προσωπική σου ζωή, την οικογενειακή ζωή, ξέρει από πού περνά κάθε στιγμή και σου εμφανίζει τυχαία μια διαφήμιση. Που τυχαία έχει ψάξει για κάτι ε, και το παίρνει από αυτό ναι. που έχει πληρώσει τα περισσότερα χρήματα. Ωραία. Αυτή είναι η αδικία. Α, αυτό όμω όλο που μου περιγράφει μπορεί να είναι σοκαριστικό, δεν είναι όμω επικίνδυνο. Και δεν είναι επικίνδυνο για μένα, γιατί πιστεύω ότι δεν κυνηγάει κάποιο να σκοτώ, δεν με κυνηγάει κάποιος να σκοτώσει. Όχι, δεν είναι σκοτώσει. Από όσο ξέρω. Μπορώ να φανταστώ κάποιο, αλλά δεν νομίζω ότι κινδυνεύω πραγματικά. Όμω ένα, ε, ένα πρόσωπο το οποίο ε, έχει εχθρού. Ναι. Πώ μπορεί να γλιτώσει από κάτι τέτοιο, Γιατί αν ξέρουμε τι κινήσει του για παράδειγμα, αυτό είναι όντω επικίνδυνο. Ναι. Αν είναι υπουργό, Αν είναι με σημαντική προσωπικότητα για κάποιο λόγο. Το να ξέρουμε που βρίσκεται ανα πάσα στιγμή είναι ναι. πρόβλημα για αυτού του ανθρώπου. Είναι πρόβλημα. Ναι. Βέβαια, όλα πια ελέγχονται σε ένα τέτοιο βαθμό που τελικά. Καταλήγει στο να μην είναι πρόβλημα. Δηλαδή, όλοι είμαστε προβλέψιμοι mm -hmm. τι περισσότερε φορέ. Mm -hmm. Που σημαίνει ότι όταν είσαι προβλέψιμο, ε, αυτό που ήξερε και κάποιο από πληροφορίε που έδινε εσύ. Επειδή είναι, εσύ. Γη, είναι τον άσο. Ναι, απλώ τώρα πάει στο marketing κάποια εταιρεία που δεν ενδιαφέρεται ούτε καν να σε εξοντώσει οικονομικά, αλλά ενδιαφέρεται στο να σου δώσει προϊόντα που θα σου δώσουν περισσότερα χρήματα, γιατί μπορεί να είναι και τράπεζα απέναντι. Θεωρητικώ όμω είναι διαθέσιμε οι πληροφορίε. Μπορεί να τι χρησιμοποιήσει κάποιο για να κάνει marketing, αλλά μπορεί να τι χρησιμοποιήσει και κάποιο για κακό σκοπό. Εγώ που ανησυχεί τόσο πολύ ο κόσμο και λέει τα προσωπικά δεδομένα, ξέρουν τι ψάχνουμε στο Ιντερνετ. Οκ, okay, ναι, ναι και... βέβαια, Τι και χειρότερο φασχαρία? μπορεί να ψάχνω εγώ από του άλλου. Ωραία, να κάνουμε μια αντι. Αντικίνηση στα προσωπικά δεδομένα ναι. και να πούμε, μήπω παραέγινε φασαρία με τα προσωπικά δεδομένα, μήπω στην Αμερική που δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη φασαρία, απλώ λειτουργούν τα πράγματα, γιατί λένε ότι δεν χρειάζεται ρε παιδιά να έχουμε ένα δισεκατομμύριο συνενέσεις για να ζήσουμε. Μπορούμε και χωρί αυτέ. Η Αμερική πώ το κάνει, α πούμε. Μάλιστα. και Η Αμερική είναι και πάνω από 300 εκατομμύρια κόσμο. Ε... Και η Αμερική είναι και μια οικονομία πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή, μήπω στην Ευρώπη. Κάνουμε έναν έλεγχο, μπα και μα βγει, που τελικά δεν μα βγαίνει, είναι γιατί υποκριτικός. είμαστε πίσω-πίσω. Εγώ νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ναι. είναι υποκριτικό. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά σταματήσαμε να μπορούμε να έχουμε φωτογραφίε μαθητικών τάξεων, σταματήσαμε να έχουμε events. Πάω και μιλάω για safer internet, α πούμε. Ναι, 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 Και μου λέει, δεν μπορεί να βγάλει φωτογραφία, πρέπει να έχει συνένεση από όλου του γονεί, από του μαθητέ, από του κηδεμόνε, από όλου αυτά. Ξαφνικά, δηλαδή, πριν τι συνέβαινε και αν ναι. αυτό που συνέβαινε τώρα ελέγχεται και σε ποιο βαθμό. Δηλαδή τα προσωπικά σου δεδομένα το κράτο τι τα κάνει. Ναι. Παράδειγμα. Ναι. Λέω εγώ. Ή, ας πούμε, εγώ που λένε εντάξει, μην ανεβάζετε φωτογραφίε των παιδιών. Οκ, okay, δεν θα ανεβάζουμε φωτογραφίε των παιδιών συνεχώ. Αλλά μερικέ φορέ σκέφτομαι ότι αν ανεβάσω μία στο τόσο, μία φωτογραφία των παιδιών γιατί είναι τα παιδιά μου. Γιατί είναι με τα, παιδιά, παιδιά, παιδιά ναι. μου ναι. κυκλοφορώ και στην πλατεία συντάγματο και εκείνη την ώρα μα βλέπει κόσμο, αδιαφορεί ή μα παρακολουθεί. Δεν ξέρω κάτι απ' όλα. Τι πρόκειται να γίνει, δηλαδή μπορεί να πέσει σε ένα ε, Δίκτυο παιδοφιλία και μπορεί το παιδί μου να βρεθεί φωτογραφία κάπου, αλλά δεν είναι γυμνό όμω. Θέλω να πω ότι το παιδί μου θα είναι ασφαλέ στο σπίτι του. Μπορεί κάποιο κακόβουλα να χρησιμοποιήσει μία εικόνα, αλλά υπάρχουν δισεκατομμύρια παιδιά φωτογραφημένα στο σπίτι να ρωτήσω κάτι. Να... Εντάξει, δεν, δεν είναι σωστό να τα εκθέτει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται ή να τα ανεβάζει συνεχώ, αλλά δεν νομίζω ότι ο κίνδυνο είναι τόσο μεγάλο, γιατί λογικά κάποια πράγματα δεν μου κολλάνε. Έχουμε ένα μεγαλύτερο κίνδυνο να το πω. Ναι. Το revenge porn την εκδικητική πορνογραφία. Που τώρα γίνεται πάρτι, ειδικά στην Ελλάδα. Που οι υποθέσει πάνε και στα δικαστήρια. Τι είναι αυτό λοιπόν. Είμαστε καλή ώρα. Πάνω στο πάθο. <laughs> Πάνω στο πάθο. <laughs> ναι. Και αν βγάζω το κινητό. Ναι. Και τραβάω βίντεο. Ναι. Συνενεί. Αν είναι καλό ο φωτισμό, μπορεί και να συνενέσω. Λοιπόν, υπάρχει το. <laughs> A, ότι ναι. B, δεν συνενεί. Ναι. Αν δεν συνενεί, ή αν βγει μετά και πει. Παιδιά, δεν ήμουν εκεί όταν συνέβη αυτό. Τι συνέβη, δεν ήμουν εγώ αυτή, κακούργημα ο Νικολάκη. Δεμένο ο Νικολάκη. Ε, Αν συνενέσει ε, ναι. και πάνε όλα καλά και έχουμε μια κανονική σχέση, συνεχίζουμε μια χαρά. Κάποια στιγμή όμω μπορεί να το χωρίσουμε. Τι να κάνουμε. Το revenge porn είναι ε, ε, στην πλειονότητά του αυτά τα βίντεο, είναι ε, ανθρώπων που εκείνη τη στιγμή γνώριζαν. ή κάποιο ηγείται. Όχι, κά... όχι, το ξέρουν. Τραβάει ο τον άλλον. Α, έχει και... Ναι, απλώ τι να κάνουμε. Στη ζωή συμβαίνουν και κακοτυχίε και ατυχήματα. Χωρίσαμε. Χωρίσαμε. Εσύ τράβηξε το δρόμο σου. Ναι. Συνέχισε. Καλά, και επειδή χώρισε. αν δηλαδή, ανεβάσει το. Τι θα γίνει, επειδή με μισή Σε ας πούμε. πλατφόρμα ναι. που επιτρέπεται ο διαμοιρασμό και έρχεται αύριο. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, όλο ναι. το One, One TV και λέει και βλέπει όλη τη σκηνή και εσύ okay, κυκλοφορεί στου διαδρόμου. Δεν, δεν λέω ότι δεν είναι τραγικό, είναι τραγικό και δεν είναι τρομακτικά εξευτελιστικό. Αν θε και τη γνώμη μου, βέβαια, άμα συμβεί και μετά, ναι. πρέπει να κάνουμε ένα risk management, να δούμε τι συνέβη και πόσο σοκαριστικό είναι αυτό που μου συνέβη Μου κάνει για το πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως που συνενούν άνθρωποι, ακόμη και με, τη, με το μεγαλύτερο του έρωτα. Συμφωνώ. Όταν έχει πάει το πράγμα πια εκεί. Πώ λένε, Ναι, εντάξει, δεν με πειράζει, α τραβήξουμε μια τεχνολογία. <laughs> Τραβάμε το βίντεο το οποίο ανεβαίνει. Αν έχει. Πόσο ε, μερακλείδε υπάρχουν. Ανεβαίνει στο iCloud. Ναι. Αν έχει Android, ανεβαίνει στο Google Drive. Το έχουν δει μεγάλη. Να το, το δούμε φροϊδικά, μήπω θέλουν ναι. κατά βάθο οι άνθρωποι να του δουν περισσότερο κόσμο. Εγώ θα πω ότι. Νομίζω κάπως έτσι θα βρούμε την αλήθεια, γιατί αλλιώς δεν τη βρίσκεις. Δηλαδή, ανεβαίνει το βίντεο στην πλατφόρμα, ναι. Αναγκαστικά θα πάμε σε δικηγόρο, θα κάνουμε τι ενέργειε, να κατεβεί το βίντεο, θα πάμε στο δικαστήριο. Εάν υπήρξε παράνομη σχέση, μπλέκονται και άλλοι Σουστά. μέσα. Οπότε λένε, πω πω τι είναι αυτό που συνέβη. Ναι. Δηλαδή, αντί να ασχολούμαι με το ποιο έκανε την παράνομη σχέση, ασχολούμαι με το βίντεο. Καταλαβαίνετε. Είναι πολύ αστείο όλο αυτό. Αλλά είναι πολύ μεγάλο. Εγώ δεν, δεν... Δηλαδή, όταν μου είπε προηγουμένω να μαγειιάζω ότι είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και ότι υπάρχουν πολύ... υποθέσει οι οποίε πάνε στα ελληνικά δικαστήρια. Ε, πάνω από 10 έχω στο μυαλό μου τώρα. Θα μπορούσα και να σα πω αν δεν ήμουν τώρα στον αέρα. Και να σου Άρα πω, είναι γνωστοί άνθρωποι. Γνωστοί άνθρωποι από μεγάλε εταιρείε, πάνω, πάνω από 400 υπαλλήλου προσωπικό η κάθε εταιρεία. Και αυτοί ήταν διευθυντέ ή διευθύντρια μια εταιρεία. Και πήγε την άλλη μέρα στο γραφείο και είχαν δει όλο το βίντεο. Δεν ήταν ωραίο. Όχι. Λοιπόν, να δώσουμε μια συμβουλή και να πούμε, α μην τραβάμε βίντεο με τα κινητά την ώρα τη ερωτική πράξη. Ε, ναι, ναι αλλά τώρα θα σου πούνε μερικοί. Ο Χρανιώτη έπρεπε να είναι εδώ για αυτή τη συζήτηση. <laughs> ότι αφού αυτό του αρέσει, τέλο πάντων, και αυτό θέλουν να κάνουν, είναι πάρα πολύ άσχημο που έχει φτάσει εκεί το πράγμα. Επίση, μια ερώτηση που είχα πάντα για του φίλου του πορνό, του homemade πορνό. Μετά τα ξαναβλέπουνε. Ναι. Το αματέρα αυτό που λέμε. Ναι, 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 τα ξαναβλέπει κανεί αυτά μετά. Αφού είναι γνωστή ότι έχει συμβεί ναι. στο τέλο. Ε, τι, δη, δηλαδή δη, ε, ότι το, το είναι η έξαψη έργο, είναι, να το δούνε, γιατί... είναι αυτό που λέγει και ο Χρανιώτης στους 10 διαλόγους για το σεξ. Το κάθε έργο είναι διαφορετικό. Μάλιστα. Μπορεί και κάθε φορά που το βλέπει να είναι ένα άλλο Τζόκερ. Τι να πω. Να είναι κάτι άλλο. <ΣΣ> Οπότε που ξέρει. Μπορεί. Ε, είναι, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει μόνο τι προεκτάσει τη νομική και τη ε, τεχνολογία. Έτσι είναι. Είναι η, το απόλυτο βάθο τη ψυχή του ανθρώπου όταν ερωτεύεται και όταν το χάνει και όταν ξαφνικά ο πιο κοντινό σου άνθρωπο στον κόσμο γίνεται ο μεγαλύτερο σου εχθρό. Ποιο, να σου πω, ποιο ζει το δράμα. Οι δύο ηλεκτρονικού εγκλήματο. γιατί. Γιατί, γιατί... παίρνουν τηλέφωνο και λένε. Ξέρετε, συνέβη αυτό και λένε: Συγγνώμη, είστε ενηλικοί. Ενηλικοί είμαι και όλο ενηλικό δεν είναι. Ναι. Συνενέσατε. Τι θέλετε να κάνουμε εμεί τώρα, Πού είναι η παράνομη πράξη, Δεν συνένεσαι στο να γίνει αυτό, Το τι το ανέβασες; Δεν ανέμωσε, είναι όμω παράνομο, Εγώ από τη στιγμή που έχω ένα βίντεο, Στο οποίο εσύ έχει συνενέσει, ναι. να το ανεβάσω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κανονικά... Γιατί εσύ μπορεί να συνένεσαι στο να το τραβήξω και να το δω εγώ και οι άλλοι πέντε άνθρωποι, Όχι να το δουν όμω εκατομμύρια. Άλλο το να δημοσιεύσει όλο την εικόνα. Ναι. Σου. Οπότε αυτό πόσο μεγάλο νομικό ζήτημα είναι, πολύ μεγάλο. Ποιο το λύνει, ένα ταλέπωρο δικαστή σε ένα δικαστήριο, ο οποίο θα πρέπει να κρίνει εκείνη την ώρα. Πρέπει να, να δει και το πορνό υποχρεωτικά. Ε, ε, είναι... θα, ό, θα σου πω πέρας. ότι το βλέπουν υποχρεωτικά. Oh. Θα σου το πω αυτό. Και στο λέω γιατί μου έρχονται πάρα πολλέ φορέ περιπτώσει από δικηγόρου, από και αυτά, βίντεο που δεν παίζουν και μου λένε: Ξέρετε, Νίκο, έχουμε ένα πρόβλημα. Ναι. Δεν παίζει το βίντεο. Α, και έχει πει και εσύ. Και πρέπει εγώ να πάω σε συνδρομητικέ υπηρεσίε που φτιάχνουν το βίντεο, να διορθώσω το βίντεο, που σημαίνει να δει και ο Νίκο το βίντεο, για να πάει μετά να φτάσει στο δικαστήριο. Και να αποδείξει όλο αν είναι ή δεν είναι λεφτά. Το πορνό δεν είναι κάτι υπερτιμημένο γενικότερα στη ζωή. Θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι 5-6 πράγματα κάνουν. Νομίζω ότι είναι θέμα ενδιαφέροντο και χρόνο όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή πόσο χρόνο έχεις και πόσο ενδιαφέρον έχεις για ένα πράγμα. Ναι. Και νομίζω ναι ότι είναι συμφωνώ, είναι υπερτιμημένο και πολλή κουβέντα γίνεται. Πολλή αλλά κουβέντα. προφανώς γίνεται κουβέντα από κόσμο που κάτι έχει και μια παθολογιούλα. Μια <σχ> <σχ> <θα πω, έτσι, σχ> παθολογιούλα και ναι, λίγα λες. Είναι σε κάποιο φάσμα. Ε, ε, υπάρχει η περίπτωση να μην έχει συνενέσει καθόλου κάποιο. Και με με τρόπου που σου δίνετε. Με κρυμμένε το... κάμερε κρυφέ. Όχι, όχι, όχι. Τέτοια, όχι. Αλλά... Να, εσύ να μην έχει συνενέσει ναι, ναι, και εγώ να βάλω το κεφάλι σου σε ένα σώμα και να φαίνει σαν να παίζει πορνό. Γίνεται. γίνεται. Δεν γίνεται. είναι επιτυχημένο όταν γίνεται. Φαίνεται. Το ακόμα... έχουν κάνει σε στάσει. Στάρες... Το, ναι. ναι, το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει και υπάρχουν περιπτώσει. Να πω το εξή. Ναι. Πάλι συμβουλή. Η ναι. μία είναι δεν τραβάμε βίντεο. Ναι. Η άλλη είναι. Παιδιά, αν έχετε σχέση ναι. με κάποια που επισκέπτεται τη χώρα μα και είναι τουρίστρια ή τουρίστα στη χώρα του είναι ποινικό αδίκημα και δενόμαστε. Οπότε λίγο να το προσέχουμε παρακαλώ, γιατί μου συνέβη ένα περιστατικό με ένα πιτσιρίκο που πήραξε Γερμανίδα, πήρε μια φωτογραφία, άλλαξε κεφαλάκι και τη το στο Messenger. Και του λέει αυτή έτσι είσαι, τώρα θα δει τι έχει να γίνει. Η Γερμανία δεν παίζουμε, καταρχά. Δεν παίζουμε γενικότερα. Χιουμοράκι ναι. με φίλου. Ναι. Το χιουμοράκι παρεξηγείται. Ναι. Και να είμαστε σίγουροι ότι και ο άλλο είναι στην ίδια φάση με εμάς. Και δεν είναι και χιουμορά αυτό τώρα που ναι. Και χιουμοράκι. Ούτε με σχέσει, ούτε με την αστυνομία. Για να πάμε και στο επόμενο μεγάλο τρελό θέμα τη τροχίας και των μπλόκων που σε λίγο θα είναι διαφανέ και θα βγαίνει παντού και θα ξέρουμε. Θα ξέρω εγώ που είναι τον μπλόκο. Θα ξέρει τον μπλόκο γιατί πε. Υπάρχει πρόληψη και καταστολή. Περισσότερο θα αυ... Αυ... θέλουμε να ξέρουμε που είναι το μπλόκο εκείνοι που πίνουν τα βράδια. Ναι. Αυτοί ναι. που παρανομούν, δηλαδή αυτοί που παίρνουν το αυτοκίνητο και το κάνουν ναι, F35. Στη, στην, στην εθνική οδό ξέρει περίπου που θα είναι. Ξέρει ότι θα είναι. Δεν νομίζω τώρα ότι γλιτώνει πάρα πολύ Εξαρτάται ε. αν. Εξαρτάται αν πα βόρεια ή νότια. Αν πα βο... νότια έχει λίγα μπλόκα. Πολύ λίγα. Να σου πω. Κάτω από τα βλάκια. Αν πα πάνω, πάνω από τα βλάκια. Ναι, επειδή κινούμε και πάνω και κάτω, βλέπω τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, ε, έχω πιω εγώ πάνω από το όριο και μπαίνω και βλέπω που έχει μπλόκα. Θα... Αυτό πώς γίνεται πρώτα απ' όλα, θα δεν μπορώ να τι... γίνεται Υπάρχει δορυφόρος που η αστυνομική στολή. Τι, πώς Ακόμα γι... χειρότερα υπάρχει μια εταιρεία, Waze τη λένε, ναι. την αγόρασε το Google για 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν την έκανε τίποτα από το 2013 γιατί δεν ήταν όριμο το φρούτο να πέσει. Σήμερα είναι όριμο το φρούτο και τι έγινε. Έχει δικαίωμα να εντοπίσει τα μπλόκα, Μέσω των οδηγών που περνάνε από μπλόκο, είναι social media για οδηγού δηλαδή. Άρα αναφέρω εγώ ότι υπάρχει μπλόκο στη Βασιλή Σοφία, το μπαίνει σε κάποια. Σε χάρτη Google που όλοι τον έχουμε στο κινητό συνήθω. Ναι, με αυτό ναι. κινούμαστε γιατί σου λέει και την κίνηση. Άμα βάλει το traffic... Οι Έλληνε οδηγοί συμμετέχουν σε αυτό, Συμμετέχουν. Συμμετέχουν. 100 εκατομμύρια είναι οι χρήστε το μήνα τη υπηρεσία και μέσα είναι και Έλληνε. Ενσωματώθηκε αυτή με το Google Maps. Οπότε mm -hmm. πλέον σου λέει πού είναι το μπλόκο τη τροχέα. Και σου λέει, υπάρχει ατύχημα, υπάρχει κλειστή λωρίδα, υπάρχουν έργα στο δρόμο. Θα λέει όλα. Ναι, αυτά είναι καλά. Το μπλόκο δεν είναι καλό να το λέει. Άρα θα πρέπει να γίνεται καλύτερο μπλόκο. Λέει το Google λοιπόν, γιατί του λένε, πώς γίνεται και λε τον μπλόκο. Δηλαδή, πού βοηθάς με αυτό. Και λέει το Google ότι τι είναι πιο σημαντικό, να προλάβω το ατύχημα ή να κόψω τροχιά την κλίση. Σωστά. Οπότε, γιατί να μην προλάβω, πάει στην πρόληψη, όχι στην καταστολή. Mm -hmm. Δηλαδή, σου πήρα και το διπλωμά. Αλλά όταν το έχει πάρει το αυτοκίνητο, το έχει απογειώσει. Mm -hmm. Το έχει κάνει F35. Mm -hmm. ε, μετά, άμα γίνει το ατύχημα, τι νόημα έχει να σκόψει το πρόστιμο. Mm -hmm. Το έκανε το ατύχημα. Οπότε, λέει να προλάβω εγώ το ατύχημα. Mm -hmm. Άρα, εκεί που θα πήγαινε ο άλλο με 220, να πάει με 80. Ή mm -hmm. mm -hmm. έχει μπλόκο, μην βγει. Γιατί mm -hmm. τέλο πάντων. Αλλά αυτοί που πίνουν συνήθω πάνω από πίσω δρόμου και τα λοιπά. Ναι. Και... και... ειδικά εκεί πέρα δηλαδή. Αντί να εκεί... πάρουν ένα ταξί. Ειδικά με το ποτό, έχεις αντιδράσεις, τίποτα, έχει μειωμένε αντιδράσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όχι μόνο να πιει και άλλα δεν μπορεί να κάνει. Οπότε κόψε το ποτό. Α, όταν αλλά αυγένεις, αποκλείεται όμω ναι. το, 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 πορνό που λέμε. Κύριε, ναι, να αποκλείεται να και αυτό. Δηλαδή, τώρα μόνο <laughs> με, Άρα <laughs> <laughs> δεν έχει κανένα ενδιαφέρον υπό γίνεται μόνο θα Την πήραμε τη συζήτηση, την πήγαμε κάπου που δεν έπρεπε να την πάμε. Ε, εγώ να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ και τα πάμε όλα εγώ... αυτά. Θέλω να άρχισε συχνά να μα λε για τι ε, τεχνολογικέ εξελίξει που δεν φανταζόμαστε ότι υπάρχουν. Έχω ε. κι άλλα να πω για τσιπάκια, εμφυτεύματα, πράγματα την άλλη φορά. Άμεσα. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Πάμε σε ένα σύντομο break. Σκεφτείτε λίγο αυτά που ακούσατε. Ψάξτε τα κινητά σα, βήστε διάφορα πραγματάκια και θα λέμε σε λίγο.